Είμαστε ο σύνδεσμος φυλακισμένων και εξορισμένων αντιστασιακών της περίοδου 67-74. Εκπροσωπούμε όλους εκείνους οι οποίοι βασανίστηκαν, εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν την περίοδο της Χούντας, πάρα πολλοί από τους οποίους πια δεν είναι στη ζωή. Όπως ο Σπύρος Μουστακλής που βάλαμε κάποια λουλούδια στο μνημείο του. Όπως τελευταία ο Νίκος Καρκόπουλος που ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και πάρα πολλοί άλλοι αγωνιστές και σύντροφοι. Αισθανόμαστε τιμή για την νίκη της αριστεράς στις εκλογές. Αισθανόμαστε τιμή και δικαίωση ακριβώς επειδή όλα αυτά για τα οποία αγωνιστήκαμε τότε και αγωνιζόμαστε από τότε μέχρι σήμερα για να μπορούν να πάνε σάρκα και οστά, πραγματικά δικαιώνονται. Αποφασίσαμε λοιπόν να καλέσουμε τους βουλευτές που είναι μέλη του Συνδέσμου και την Υπουργό, την Άδεια την Παλαβάνη, για να μπορέσουμε να τιμήσουμε, να τιμηθούμε και να θυμηθούμε και να αποτίσουμε ένα φόρο τιμή, σε πάση περιπτώσει, και στο Σπύρο του Μουστακλή που τιμά με την πρωτομήτη τα γραφεία του Συνδέσμου. Είναι βαθιά η συγκίνηση για αυτή τη στιγμή, διότι, όπως είπα και προηγούμενα, είναι η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, 40 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, μετά την μεταπολίτευση, που αισθανόμαστε ότι δικαιώνονται αυτά για τα οποία τότε αγωνιστήκαμε. Μικρά παιδιά τότε, εγώ προσωπικά ήμουνα με την Άδεια και τον Μάκη τον Παλαούρα στην Ανδρώτη Μπορική, με τον Μανιό τον Νίκο Εξορία. Πέρασαμε χρόνια βαδίζοντας τα ίδια μετερίζει με τον Παλάφα και τον Τριαντάφυλλο τον Μηταφίδη και τον Στάθη τον Παναγούλη επίσης σε Εξορία τότε. Άρα έχει ένα πολύ μεγάλο συμβολικό χαρακτήρα η σημερινή εκδήλωση. Έχει ένα χαρακτήρα μνήμης και υπόσχεσης και από εμάς, αλλά και από τους συντρόφους μας βουλευτές και υπουργούς, ότι αυτά για τα οποία αγωνιστήκαμε θα βρουν τη δικαίωσή τους οριστικά και στην πράξη. Θα είμαστε πάντα μαζί με την κυβέρνηση, θα είμαστε πάντα μαζί με αυτούς τους ανθρώπους που είναι σάρκα από τη σάρκα μας για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε μαζί για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την εξαρτησία στην Ελλάδα. Έχουν εκλεγεί ως βουλευτές η Νάδια Βαλαβάνη που είναι και υπουργός, ο Γιάννης ο Μαλάφας, ο Μάκης ο Μπαλαούρας, ο Στάθης ο Παναγούλης, ο Νίκος ο Μανιός, ο Τριαντάφυλλος ο Μηταφίδης. Νομίζω αυτοί οι 6 βουλευτές είναι που έχουν εκλεγεί, που είναι μέλη του Συνδέσμου, ενεργά μέλη του Συνδέσμου και έχουν εκλεγεί βουλευτές. Μάλιστα, μερικοί από αυτούς, νομίζω ο Νίκος ο Μανιός, ήταν και μέλος παλιά του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. Μια βαθιά υπόσχεση και μια βαθιά διεκδίκηση για να ολοκληρώσουμε το έργο του Συνδέσμου. Του Συνδέσμου που θέλει να φτιάξει και το Μουσείο της Αντίστασης 67-74 και είμαι σε μια διαρκή επικοινωνία και επαφή με τις παλιότερες κυβερνήσεις που το είχαν αναγνωρίσει τελείως το θέμα. Ελπίζουμε τώρα αυτό να γίνει πράξη.